ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, γεια σας. Βρισκόμαστε ραδιοφωνικά πλάι σας με την έγνοια που έχουν οι φίλοι ο ένας για τον άλλον. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε το ενδιαφέρον και τη συντροφικότητα που αξίζει να διατηρούμε μεταξύ μας. Η μετάδοσή μας στο παγκόσμιο ραδιοϊστό, ίντερνετικά και με τους δορυφόρους βαδίζει με την ανάγκη μας να μοιραζόμαστε ιδιαίτερες ιστορίες αγάπης που συναντούμε ανάμεσα στους ανθρώπους. Ιστορίες αγάπης από τους Αγίους μας ενίοτε. Και εσείς και εμείς είμαστε αποδέκτες και πομπή. Στην εκπομπή σας καλωσορίζουμε ο τεχνίτης του ήχου που αριστοτεχνικά μεταδίδει αυτή την ώρα ο Τάσος Ζιάκας. Η Φίβη Κωνσταντέλου που άοκνα επικοινωνεί μαζί σας στα 210-41-18-602 και 640 και η Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση. Φίλοι ακροατές, η σχέση μας με τους Αγίους μας οδηγεί, ή τουλάχιστον έτσι λένε οι σοφοί που ξέρουν, πιο κοντά στο Θεό. Οι Άγιοι ήταν άνθρωποι σαν εμάς. Αυτό που τους έκανε να ξεχωρίζουν όμως είναι η μετάνοιά τους, η ταπείνωσή τους. Είναι στοιχεία αυτά που προσπαθούμε κι εμείς για να τους μιμηθούμε να καλλιεργήσουμε, πάντοτε όμως με τη βοήθεια του Θεού. Είχαμε πει και άλλοτε ότι οι Άγιοι είναι ρυψοκίνδυνοι και μάλιστα πολύ πιο ρυψοκίνδυνοι από εμάς, γιατί κάνουν απόπειρα να βρουν την αλήθεια. Δεν επαναπαύονται στα δεδομένα αυτού του κόσμου, που είναι βέβαια λειψά για να χορτάσουν την πείνα του ανθρώπου. Ψάχνοντας λοιπόν για τον Θεό, δεν αναζήτησαν την ασφάλεια για να περάσουν καλά, έτσι, με ασφάλεια αυτή τη ζωή. Δεν έκαναν μια οικονομική συναλλαγή, αλλά έδωσαν όλη τους την ψυχή και κέρδισαν την ψυχή τους. Και ο Θεός αρέσκεται να απαντά στο ζήλο του ανθρώπου να τον γνωρίσει. Ένας μεγάλος Άγιος είναι ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, και ένας μεγάλος ερευνητής του Αββά Ισαάκ του Σύρου είναι ο κύριος Μάρκελος Πιράρ, είναι φιλόλογος. Έχει κάνει μεγάλη μελέτη, έχει πάει σε πολλές χώρες για να μελετήσει για τον Αββά Ισαάκ, έχει μεταφράσει χειρόγραφα, και μάλιστα ο κύριος Μάρκελος Πιράρ έκανε προετών την κριτική έκδοση των απάντων του Αββά Ισαάκ που εξέδωσε η Ιερά Μονή Ιβύρων. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά στο στούντιο της Πειραϊκής Εκκλησίας και να μας μιλήσει για πολλά θέματα. Μας είχε υποσχεθεί ότι θα υπάρξει και δεύτερη συνομιλία μαζί του. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Κύριε Πιράρ, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ. Είχαμε μιλήσει, κύριε Πιράρ, στην προηγούμενη εκπομπή για την δική σας μελέτη, πώς ξεκινήσατε πριν, όταν ήσασταν νεαρός, να μαθαίνετε αραβικά από το ραδιόφωνο.
μας είπατε για την κριτική έκδοση, τι σημαίνει, για την επιρροή του Αββά Ισαάκ, για το πόσο ο Αββάς Ισαάκ ήταν ένας ερημίτης που έζησε τον 7ο αιώνα στην Αραβική Χερσόνησο και πώς αναφερόταν όχι μόνο σε μοναχούς, αλλά και σε λαϊκούς. Και τώρα νομίζω ότι θα ήταν καλό να μιλήσουμε λίγο για την θέση και την αγάπη, όπως ο Αββάς Ισαάκ θεωρούσε την θέση και την αγάπη του Θεού, την ανταπόδοση και την τιμωρία. Ποια είναι λοιπόν αυτή η θέση? Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω καταρχήν ότι ο δυτικός χριστιανισμός εστίασε σε μια θεολογία της λύθρωσης, η οποία είναι η ίδια θεμελιωμένη στην έννοια του προπατορικού αμαρτήματος, του πόνου και τέλος της ηθικής. Η δυτική αντίληψη θεωρεί τη λύθρωση ως μια ικανοποίηση προσφερωμένη στην δικαιοσύνη του Θεού. Απ' την άλλη μεριά, στην πατερική και λειτουργική παράδοση του ανατολικού χριστιανισμού, υπάρχει μια αντίληψη περισσότερο Ιωάννια ή εσχατολογική, σύμφωνα με την οποία η ενσάρκωση του Υιού του Θεού θα λάμβανε μέρος ούτως ή άλλως ερήμην της υπόθεσης του προπατορικού αμαρτήματος και της σωτηρίας. Ήταν μια ελεύθερη πράξη αυτοθυσίας και ένωσης μεταξύ Δημιουργού και Κτιστού. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Το απροϋπόθετο της ενανθρωπίσεως επισημαίνεται τον 6ο αιώνα από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Αββάς Ισαάκ μιλά ασταμάτητα για την αγάπη του Θεού απέναντι στην φύση, αγάπη που ήταν η μοναδική αιτία της ενανθρώπισης του Υιού του και του θανάτου του πάνω σε έναν σταυρό. Η ενσάρκωση ήταν καθαρή πράξη αγάπης. Όχι, λέει, με σκοπό τη λύτρωση από τις αμαρτίες, ούτε για άλλο λόγο, αλλά μόνο ώστε ο κόσμος να συνειδητοποιήσει την αγάπη του Θεού προς την κτήση. Η σωτηρία σημαίνει πρωτίστως την αποκατάσταση του πρωτίου της αγάπης που προϋπήρχε μεταξύ Θεού και κτήσης, πρωτίο που κατέρευσε με την πτώση, επειδή ο άνθρωπος έπαψε να συμπεριφέρεται ως τέχνο του Θεού και ως ανυπάκουος δούλος. Ο Θεός όμως έμεινε πατήρ. Ο Αββάς αντιτάσσει μια διηστική αντίληψη της συνεώνιας ύπαρξης του καλού και του κακού, του Θεού και του διαβόλου. Ο Θεός δεν είναι ο δημιουργός του κακού και έτσι το κακό δεν έχει υπόσταση. Λέει, η αμαρτία, η γέννα και ο θάνατος δεν υπάρχουν καθόλου στον Θεό, αποτελούν συνέπειες, όχι ουσίες. Και λέει επίσης, λέγω πως εκείνοι που τιμωρούνται στη γέννα βασανίζονται από το μαστίγιο της αγάπης. Θα ήταν άτοπο να σκεφτεί κανείς πως οι αμαρτωλοί στη γέννα στερούνται της αγάπης του Θεού. Η αγάπη δίνεται σε όλους. Αλλά η δύναμη της αγάπης ενεργεί κατά διπλό τρόπο. Βασανίζει τους αμαρτωλούς, όπως συμβαίνει και εδώ όταν ένας φίλος υποφέρει από φίλο, αλλά εφραίνονται εν αυτοί εκείνοι που τήρησαν τα δέοντα. Και κατ' εμέ, ο Αββάς Ισαάκ μιλάει, ιδού το βασανιστήριο της γέννας, η μεταμέλεια, αλλά η αγάπη μεθά τις ψυχές των Υιών του ουρανού με τη τρυφή της. Οπότε βλέπετε, το εσχατολογικό όραμα του Αββά Ισαάκ είναι γεμάτο αισιοδοξία και βρίσκεται κοντά στην εσχατολογία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μιλάει για την έσχατη
μεταμόρφωση ολόκληρης της κτήσης όταν ο θάνατος καταποθεί εις νίκος και ο Θεός θα είναι τα πάντα εν πάση. Και κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ο Θεός ελευθέρωσε τον άνθρωπο από την κακία και ίασε τον ίδιον τον επινοητή της κακίας. Ο Άγιος Σιλωανός, ο Αθανίτης, προσεύχεται για τους νεκρούς που υποφέρουν στην κόλαση του χωρισμού από τον Θεό. Δεν άντεχε, όπως ο Άββας Ισαάκ, να σκέπτεται πως κάποιος θα μπορούσε να υποφέρει στον εξώτερο σκότος. Και για τον Μητροπολίτη πρώην Ρωσλιβάνου, Γεώργιο Χόντορ, ο Θεός δεν δημιούργησε την κόλαση. Ο άνθρωπος δημιούργησε την κόλαση για τον εαυτό του. Άρα αυτοτιμωρείται για τις δικές του αμαρτίες. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Ο άνθρωπος μισεί και το μίσος είναι τιμωρία. Ο άνθρωπος δεν ρίπτεται στην κόλαση τυχαίως ή αυτερέτως. Ο ίδιος προσελκύει την κόλαση μέσα του. Η κόλαση ρίπτεται μέσα του, όχι το αντίθετο. Αν συνειδητοποιούμε ότι η καρδιά του ανθρώπου, εφόσον κατοικείται από την αμαρτία και κατασπαράζεται από αυτήν, τότε τα καταλάβαμε όλα. Πλην του Θεού δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο. Αν τον αγαπάς, τότε θα είσαι μαζί του. Θα είσαι μέσα του και εκείνος μέσα σου. Αυτό υπόθηκε το 2017. Κύριε Πυράρ, ποιο πνευματικό βίωμα προτείνει ο Αββάς Ισαάκ, τι λέει για τα ανθρώπινα πάθη, την μετάνοια, την ένωση με τον Θεό? Ο Αββάς Ισαάκ είναι το δυνατό κρασί που τρελαίνει τον καθένα. Η βούληση για δύναμη βασανίζει τον άνθρωπο, τον παντοδύναμο άνθρωπο, τον ανθρωπόθεο, όπως λέει ο Φιόδωρο Δοστογεύσκη, που επιδεικνύει τη δύναμή του σε όλες τις σφαίρες της ζωής. Ο άνθρωπος, τυποποιημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υπαγορεύονται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής, πώς μπορεί να έχει γνώση και συνείδηση της αδυναμίας του, πώς μπορεί να απομακρυνθεί από τον δαίμονα της περηφάνειας, όπως λέει ο Αββάς. Ο άνθρωπος που συνειδητοποιεί ότι η αδυναμία αποτελεί το κύριο γνώρισμα του ανθρώπινου πλάσματος, φτάνει στην αυτογνωσία και η γνώση οδηγεί στην ταπείνωση. Σου λέει, ο ταπεινός είναι ως ανύπαρκτος, ως μη ελθόν εις το είναι. Και για να φτάσεις εκεί πρέπει να έχεις πολλούς πειρασμούς που θα σε οδηγήσουν στη γνώση και η γνώση στην ταπείνωση. Και πρόκειται για ξεπέρασμα της αρετής και της πίστεως δια της υπομονής των πολλών πειρασμών. Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος, λέει κάπου το γεροντικό. Και μέσω των πολλών πειρασμών λαμβάνουμε ως δώρο, ως χάρη, την ταπείνωση. Για τον Αββά Ισαάκ η ταπείνωση δεν είναι ούτε ηττοπάθεια, ούτε ταπεινολογία. Πρόκειται για βίωμα ότι όλοι είναι πιο καθαροί από αυτόν και δεν υπάρχει κανείς βέβυλος. Και σου λέει, για να φτάσεις εκεί πρέπει να δεχθείς με δοξολογία και υπομονή όλους τους πειρασμούς μέσα στη ζωή σου. Και μια στιγμή σου μη ειδότος, χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, εξέφνης σου δίδεται η χάρη της ταπείνωσης που σε ενώνει με τον Θεό. Οπότε ο Αββάς ξεπερνά την αρετή, ξεπερνά τη γνώση και σε οδηγεί στην ταπείνωση που σε ενώνει με τον Θεό και νιώθεις ότι ο Θεός αγάπη εστί και ζεις τον παράδεισο από τώρα. Λοιπόν, κάτι άλλο που λέει ο πατήρ Βασίλειος ο Ιδρύτης. Αυτά τα βάσανα που επιτρέπει ο Θεός, πολλές φορές από βλακίες μας ή από κακότητα των άλλων,
πάνε να μας πλακώσουν. Αν είμαστε μόνοι, πνιγόμαστε. Αν το δούμε μέσα στην Εκκλησία, μας οδηγούν σε μια κατάσταση που δοξολογούμε τον Θεό για αυτούς που πήγαν να μας σφάξουν. Για τους ανθρώπους και τα γεγονότα που πήγαν να μας σφάξουν, ευχαριστούν για αυτά. Αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα γινόταν τίποτα. Αν μη αποθάνει, αυτός μόνος μένει ο ζωντανός σπόρος. Εάν αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ ουσιαστικά για τη ζωή μας, κύριε Πυράρ. Και τα είπε ένας άνθρωπος πριν από τόσα πολλά χρόνια, τόσους αιώνες. Και είναι πάντοτε, ο Θεός είναι πάντοτε ο ίδιος. Εσείς μας είχατε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας ότι έχετε μεταφράσει το τρίτο μέρος από το έργο του Αβά Ισαάκ. Ναι, εκπονώ τώρα την μετάφραση. Τώρα. Πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να είχαμε και τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε και να ακουστεί βέβαια και ίσως για πρώτη φορά αυτό στα ελληνικά, ένα απόσπασμα που εσείς θα επιλέγατε. Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι απόσπασμα από την τρίτη συλλογή. Είναι, αυτό το βρήκα σε ένα χειρόγραφο από την Bodleian, την βιβλιοθήκη Bodleian στην Οξφόρδη, ένα χειρόγραφο του 10ου-11ου αιώνα. Οπότε... Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Από ποια γλώσσα... Από τα Συριακά, είναι η γλώσσα του Αβά Ισαάκ. Κατευθείαν από τα Συριακά. Ωραία. Περί τίνος πρόκειται? Ο τίτλος του λόγου είναι «Μη κρίνεις τον άλλον». Ωραία. Σας ακούμε. Πρόσεχε τους λογισμούς σου και μη θεωρείς κανέναν άνθρωπο κακό. Σε άλλη στιγμή μπορεί να δεις υπό εντελώς διαφορετικό φως στο πρόσωπο που τώρα σου φαίνεται κακό. Οπότε μην ακολουθείς τους λογισμούς που σου δείχνουν ότι εκείνοι επιθυμούν. Τον αντίον εφόσον υπάρχει αγάπη, εκείνη θα καλύψει τον άλλον τα σφάλματα. Η δε έλλειψη αγάπης προέρχεται από τα σκοτεινά της ψυχής. Όποιος δεν αγαπά τον πλησίον του, αλλά λέει ότι αγαπά τον Θεό, παραπλανιέται παντελώς εν αγνία του. Τίποτα δεν προκαλεί τόσο την οργή του Θεού ή προσβάλλει την παρουσία του όσο εκείνος που μεταβάλλεται σε δικαστή και κρίνει τα ελαττώματα των άλλων. Ενώ ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό, λέγοντας στην προσευχή «Ελέησον με όπως εγώ ελέησα». Να είσαι ειρηνικός και ταπεινός ώστε να αποκτήσεις ευσπλαχνία έναντι του κάθε ανθρώπου. Οι εξωτερικές συνθήκες μοιάζουν διαφορετικές ανάλογα με την εργασία της καρδιάς. Δηλαδή, αν η καρδιά τίνει προς το αγαθό ή προς τα πάθη. Μη καταδικάσεις ή παιδεύσεις κανέναν με στην καρδιά σου. Όποιος έχει συνεχώς στο νου του εμπάθεια ή παροξισμό προς τους συνανθρώπους του, είναι αδύνατον να αξιωθεί εκείνης της πνευματικής γαλήνης που αφήνει να εκολαχθεί η αίσθηση της αγαθοσύνης του Θεού απέναντι στον διπτό κόσμο. Η εμπάθεια προέρχεται από τον μετεωρισμό της διάνοιας, η οποία περιπλανιέται στις πράξεις του καθενός σαν καράβι δίχως κυβερνήτη. Συμβαίνει κάποιος να είναι συνεχώς σε στάση εμπάθειας έναντι της διαγωγής των άλλων, είτε από υπερηφάνεια είτε από ανοησία. Τρίτη αιτία δεν υπάρχει. Είτε θεωρεί κανείς τα δικά του πτέσματα μικρότερα από τον άλλον τα πτέσματα, μπορεί μάλιστα να νομίζει ότι ο ίδιος στερείται πτεσμάτων. Πιστεύει συνεπώς ότι είναι ικανός να οδηγήσει τους άλλους προς την αλήθεια. Είτε εξίσου θεωρεί ότι είναι φίλος του Θεού, ενώ την ίδια στιγμή μισεί τους αμαρτωλούς.
αυτή η νοοτροπία προϊόν είναι μιας ακραίας ανοησίας και είναι τελείως ξένη προς την αληθινή γνώση του Θεού. Δεν αντιλαμβάνεται αυτός ότι οι Άγιοι έχουν υποστεί διάφορους θανάτους εκ μέρους των κακούργων και των φωνιάδων προκειμένου να τους οδηγήσουν δια της αγάπης στην οδό του Θεού. Όσοι έχουν συνείδηση της οικονομίας του Θεού και αξιώθηκαν να γνωρίζουν πλήρως το θέλημά του, θα πεθάνουν υπέρ των αμαρτωλών καθ' ομοίωση του Υιού του Θεού. Ακολουθεί μια ευχή. Χριστέ, η αμέτρητη χαρά εκείνων που η ελπίδα τους υπερβαίνει κατά πολύ την ανθρώπινη σκέψη, σπήρε την ελπίδα σου στις σκέψεις μου, ώστε ο νους μου να ελευθερωθεί από τα γήινα. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να θεωρήσει τον άλλον κακό, εκτός εάν είναι ο ίδιος τελείως ξένος προς την γνώση της ελπίδας του, έχοντας σαν τον ασπάλακα τα μάτια του καθυλωμένα στη γη. Αξίωσέ με, Κύριε, να απονεκρωθώ απέναντι σε όλα τα πράγματα και μέσα στην απονέκρωση αυτή να αξιωθώ να αισθανθώ το μυστήριο της καινής ζωής. Όσοι ζουν σε αυτόν τον κόσμο, ποτέ δεν αξιώθηκαν να έχουν αυτή την αίσθηση, Κύριε. Μόνον εκείνοι, οι οποίοι πέθαναν εν ζωή επιδιώκοντας αυτή την αληθινή ελπίδα. Προσευχόμενοι κάθε στιγμή με δάκρυα, προσευχόμενοι με διακαή αγάπη, για να μην αφαιθεί το ανθρώπινο γένος έξω από τούτη τη χαρά. Και καταλήγει λέγοντας, μακάριος ο άνθρωπος, ο γνωρίζον το κάθε τι που γεννιέται από την αγάπη για τους ανθρώπους και σε τι ύψος η ευσπλαχνία υψώνει την ψυχή. Κύριε Πυρά, το θεωρούμε μεγάλη τιμή που ακούγεται για πρώτη φορά αυτός ο λόγος, έτσι, από το χειρόγραφο που μεταφράσατε από την Οξφόρδη, από τα Συριακά. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει, έτσι. Μου έκανε εντύπωση όπως σας άκουγα να το λέτε. Η εμπάθεια δημιουργείται είτε από υπερηφάνεια είτε από ανοησία, έτσι. Μάλιστα. Πολύ. Ή το ένα ή το άλλο, είναι απίστευτο. Ή υπερήφανοι, ναι, θα είμαστε ή ανόητοι. Ναι, δεν υπάρχει τρίτο. Δεν υπάρχει τρίτη αιτία, δεν υπάρχει. Ναι, ναι, το λέει. Ναι. Δηλαδή, ή υπερήφανος θα είσαι ή ανόητος. Ένα από τα δύο. Να ξέρουμε δηλαδή τι μας γίνεται στη ζωή αυτή. Τι είμαστε. Κύριε Πυράρ, βλέπουμε, δεν γνωρίζω καθόλου καλά, αλλά βοηθήστε μας εσείς που μελετάτε τόσα χρόνια. Το βλέπουμε συχνά αυτό όταν γράφει ο Αββάς Ισαάκ ή και άλλοι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ενώ λέει κάποια πράγματα, ξαφνικά να απευθύνει μια προσευχή στο τέλος του εκεί που γράφει. Όπως τώρα. Ναι, αυτό δεν είναι σπάνιο πράγμα. Ναι. Πώς έρχεται αυτό εκείνη τη στιγμή, σαν δοξολογία, προφανώς, Ναι, δοξολογία, ναι, κυρίως. Αλλά νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι την ανάγκη εκείνη τη στιγμή να βάλουν μέσα σε όλη αυτή τη διανόηση, να βάλουν και την προσευχή στο Θεό. Ναι, διανόηση δεν θα το έλεγα έτσι, αλλά διότι δεν γράφει διανοητικά, αλλά ναι, είναι μια δοξολογία, δηλαδή απευθύνεται καταρχήν στους συνανθρώπους του, παλαιούς και σύγχρονους δηλαδή για μας, αλλά μέσα σε κάποια κείμενα απευθύνεται απευθείας στον Κύριο. Ναι. Νιώθεις εκείνη τη στιγμή ότι ο άνθρωπος αυτός προσεύχεται. Ναι, μιλάει και στους άλλους, μιλάει και μετά στο Θεό. Πολύ καλά κάνατε και μας διορθώσατε. Δεν είναι διανόηση, είναι κάτι καρδιακό. Δηλαδή είναι
Όλα αυτά πώς τα νιώθετε ότι τα έγραφε? Αυτό είναι από το βίωμά του. Είναι το κατασταλάγμα του βιώματος. Δεν είναι σκέψεις. Καταλάβετε, είναι είναι το βίωμα. Το κατασταλάγμα της εμπειρίας του. Όλα περνάνε από την καρδιά. Ακριβώς. Μιλάει από την καρδιά, όχι από το νου ή τη διάνοια. Ή τουλάχιστον από το νου, με την έννοια ότι, ας πούμε, ο νους έχει δουλέψει το νου με τη μετάνοια. Η διάνοια μόνη της δεν είναι τίποτα. Πρέπει να γίνει μετάνοια. Δηλαδή αλλαγή νοοτροπία. Αλλαγή νοός. Ναι. Με απόλυτη έννοια. Σωστά. Και προέρχεται από την καρδιά αυτό, έτσι, και το βίωμα. Ναι. Μήπως γνωρίζετε... Η καρδιά είναι το εργαστήριο. Γνωρίζουμε από γραπτά άλλων δικά του την συναναστροφή του με τους αδελφούς του, τους συνασκητές, ας πούμε. Καθόλου. Ήταν... Καθόλου. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για τη δική του τη ζωή. Μάλιστα. Θα ήταν πολύ όμορφο να είχαμε, έτσι, να ξέραμε κάποια γεγονότα της ζωής του. Έχουμε μόνο τα γραπτά του, αυτά που ναι, αυτά άφησε. Πολύ σημαντικά, αυτό, φυσικά. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, ξέρω πού γεννήθηκε, περίπου, γιατί κάποιοι ερευνητές γράφουν ότι γεννήθηκε στο Κατάρ το σημερινό. Το Κατάρ το σημερινό είναι ένα πολύ μικρό μέρος μιας περιοχής που ξεκινούσε από το Κουβέιτ και έφτανε στο Σουλτανάτο του Ομάν σήμερα. Οπότε όλη αυτή η περιοχή λεγόταν Μπέιτ Κατράι. Οπότε δεν σημαίνει, βεβαίως, το Μπέιτ Κατράι, ότι δεν σημαίνει ότι είναι το σημερινό Κατάρ. Μπορεί να είναι, μπορεί και να είναι δίπλα στη Χερσόνησο. Και μετά ξέρουμε ότι έγινε μοναχός στο βόρειο Ιράκ, στη Μεσοποταμία, και ρωτονήθηκε επίσκοπος, και μετά από 5 μήνες τα άφησε όλα και πήγε να ζήσει την ερημική ζωή στην Περσία. Την περιοχή που βρίσκεται ακριβώς, είναι στα βουνά που βρίσκονται πάνω από τον αραβό-περσικό κόλπο. Αυτά ξέρουμε. Αυτά ξέρουμε για τη ζωή του, για τους γονείς, ναι, του, τίποτα, τίποτα δεν απολύτως υπάρχει. Τίποτα, απολύτως τίποτα. Αυτός ο άνθρωπος έγραψε τόσο πολύ, δηλαδή το περισσότερο που ασχολήθηκε, κύριε Πυράρη, ήταν... με την αγάπη του Θεού, έτσι. Μα αυτό είναι το βασικό. Είναι η λέξη αγάπη συναντάς, ας πούμε, σε κάθε σελίδα του έργου του. Ήτανε ο ίδιος μια αγάπη. Έτσι. Και νιώθει κανείς ότι μέσα από αυτά που έγραψε προέρχεται μία διάθεση να βοηθήσει τον άλλον, τους αδερφούς του όπως, και τους συγχρόνους, όπως μας είπατε κι εσείς, και όχι μία διάθεση να επιδείξει γνώσεις. Καθόλου, μα καθόλου. Αυτό αποκλείεται. Ναι. Κάτι που συμβαίνει συχνά. Είναι η διαθήκη του, η πνευματική διαθήκη. Είναι πνευματική του διαθήκη. Τόσο ωραίο που θα ήταν να ξέραμε, ας πούμε, πότε έγραψε κάποια πράγματα και πότε έγραψε... Υπάρχει μία στην ιστορία
μία διαδοχή έτσι, ωριμότητας πάνω του, ξέρουμε κάτι δηλαδή. Απολύτως τίποτα. Ναι, δηλαδή κάποια γράφτηκαν πριν, κάποια μετά, δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα ξέρουμε. Σήμερα λέμε πρώτη συλλογή, δεύτερη συλλογή, τρίτη συλλογή, αλλά δεν αποκλείεται αυτή που την ονομάζουμε τρίτη να ήταν η πρώτη και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ανάλογα με το πότε εμείς οι σύγχρονοι βρήκαμε τα στοιχεία και τα χειρόγραφα, έτσι. Ναι. Αυτά τα χειρόγραφα, θέλετε να μας πείτε πώς βρέθηκαν στο Άγιο Όρος? Είχαμε πει κάποια πράγματα στην πρώτη μας εκπομπή, αλλά γενικά είπατε... Κοίταξε, τα ελληνικά χειρόγραφα είναι πολλά. Ναι, τα περισσότερα ελληνικά χειρόγραφα βρίσκονται στα διάφορα μοναστήρια του Άγιου Όρους. Κάποια ελληνικά χειρόγραφα βρίσκονται και εκτός Ελλάδας, υπάρχουν στη Ρωσία, στις βιβλιοθήκες της Ρωσίας, στο Παρίσι, στη Ρώμη, στην Οξφόρδη, στην Πάτμο εδώ στην Ελλάδα, σε διάφορα μοναστήρια της Ελλάδας. Ναι. Εσείς πώς συναντήσατε τον Πατέρα Βασίλειο Γοντικάκη στις Βρυξέλλες, μας είπατε? Θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα πάνω σε αυτό? Πώς συναντηθήκατε ξανά? Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ προσωπικό. Οπότε ο Άσιας Άκ δεν μιλάει αυτά και... Ναι, σαφώς. Δεν θέλουμε τις πικάντικες λεπτομέρειες. Έτσι, πώς τα έφερε... Όχι, δεν είναι πικάντικες. Καταλάβαμε. Έτσι, πώς... Έτσι, πνευματικά, κάνατε κάποιες συνομιλίες, έτσι, σαν νεαροί φοιτητές στις Βρυξέλλες? Κοιτάξτε, εγώ ήταν λαϊκός όταν τον γνώρισα. Ήταν λαϊκός στη Γαλλία. Και μάλλον, δηλαδή μετά τις σπουδές στην Αθήνα, σπούδασε θεολογία μάλλον, και βρέθηκε στη Γαλλία. Κάποια στιγμή γνωριστήκαμε στο Βέλγιο και... αλλά δεν μιλήσαμε ποτέ για Αβά Ισάκ και την περίοδο. Αργότερα μιλήσαμε για τον Αβά Ισάκ, όταν πήγα το 68-69 στη Μονή Σταυρονικήτα. Τον είχαν εκτιμήσει εκεί οι μοναχοί, έτσι, τον Αβά Ισάκ, διαβάζοντας τον. Ναι, τώρα αυτό, τι είχαν αυτοί? Είχαν ας πούμε, ένα χειρόγραφο, εντός μεταξύ, πάρα πολύ καλό, αλλά είχαν και την μετάφραση στην αρχαίζουσα καθαρεύουσα του Καλλινίκου, του Παντοκρατορίου, που κυκλοφόρησε το 1871. Μας είχατε πει ότι είχε αρκετά λάθη αυτό, έτσι? Κοιτάξτε, τα περισσότερα λάθη βρίσκονται στην έκδοση του Θεοτόκη του 1770. Τώρα ο Καλλίνικος μεταφράζει γλώσσα ρέη, αλλά όταν συνοδούσε μια φράση, ας πούμε, χωρίς ρήμα ή ξέρω εγώ, υπερπηδούσε. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κάποια κενά. Αλλά είναι αλήθεια ότι το κείμενο αυτό βοήθησε πολλούς ανθρώπους. Είχε ευρία διάδοση. Οπότε γνώρισαν τον Αβά Ισάκ μέσα από τη μετάφραση του Καλλινίκου. Μέχρι εκείνη την εποχή, κύριε Πειράρ, η μόνη μας επαφή με τον Αβά Ισάκ εδώ στην Ελλάδα, στο ευρύ κοινό. Στο ευρύ κοινό, δεν υπήρχε, έτσι. Δεν υπήρχε. Όχι, τίποτα. Όχι.
όχι. Άρα το 68 μόλις ανακαλύπτουμε αυτά για πρώτη φορά. Ναι, κοιτάξτε, το, η έκδοση του Καλλινίκου υπήρχε από, και έχει επανεκδοθεί ναι. μερικές φορές. Αλλά οπότε στη Μονή Σταυρονική είχαν αυτό το κείμενο. Ναι, αλλά ήταν σε αυτή την αρχαία γλώσσα που δεν μπορούσε, δεν είχε μεταφραστεί. Όχι, αυτό. Όχι. Δεν είχαν καν τη Μονή Σταυρονική την έκδοση του Θεοτόκη, ναι. γιατί τα αντίτυπα ήταν πάρα πολύ λίγα και μερικά μοναστήρια του Αγίου Όρους αγόρασαν τότε, δηλαδή μιλάμε για 2-3 αιώνες πριν, αγόρασαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Μεγίστη Λαύρα 20 αντίτυπα. Οπότε έχουν εξαφανιστεί από παντού και στην Δυτική Ευρώπη, νομίζω, δεν θυμάμαι σε ποια βιβλιοθήκη, αλλά πάντως υπάρχει ένα αντίτυπο, ή στη Ρώμη ή στο Παρίσι. Οπότε η μόνη έκδοση που είχαν οι άνθρωποι τότε ήταν η μετάφραση του Καλλινίκου. Βεβαίως το κείμενο του Θεοτόκη επανεκδόθηκε στην Αθήνα το 1895, αλλά είχε 500 τυπογραφικά λάθη επιπλέον από την έκδοση του Θεοτόκη. Οπότε ήταν πολύ χάλια, θα έλεγα. Ναι, δεν γινόταν κατανοητό. Αναξιόπιστη, αναξιόπιστη. Μάλιστα. Έκδοση, ναι. Οπότε όλα ξεκινούν, θα λέγαμε, και για το ευρύ κοινό και μεταφρασμένα καλύτερα και χωρίς λάθη, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα που το ανακάλυψαν οι Ιβυρίτες μοναχοί, ας πούμε, οι Σταυρονικοί. Ναι. Μάλιστα. Και έτσι στο ευρύ κοινό δόθηκε, θα έλεγα, μάλλον ξεκίνησε η ιστορία του από εκείνη τη στιγμή, γιατί και εμείς που διαβάσαμε Αβά Ισαάκ, τα βρήκαμε τα πράγματα πολύ εύκολα, θα έλεγα. Αλλά υπήρξε μια προεργασία, όπως γίνεται βέβαια σε όλες τις όμορφες ιστορίες. Ναι. Κύριε Πυράρ, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε για όλα τα πολύτιμα που μας είπατε. Το θεωρούμε μεγάλο δώρο στην εκπομπή, στη Ραδιοπαραμυθία, το ότι σας φιλοξενήσαμε, και ευχόμαστε και στο μέλλον να πούμε και άλλα πράγματα. Είναι ατελείωτα όλα αυτά. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Ήταν ο κύριος Μάρκελος Πυράρ, φιλόλογος, μεγάλος ερευνητής, μελετητής του Αβά Ισαάκ του Σύρου. Έχει μεταφράσει ο ίδιος πολλά από τα συριακά. Γνωρίζει αρκετές γλώσσες ώστε να μεταφράσει και σε άλλες για τον Αβά Ισαάκ, να τον μάθουν όλοι οι άνθρωποι, να τον διαβάσουν όλοι οι χριστιανοί ξανά και ξανά τον Αβά Ισαάκ. Είναι ο Άγιος της Αγάπης, θα λέγαμε, αν μας επιτρεπόταν να πούμε κάτι τέτοιο, μέσα από το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ευχαριστούμε όλους εσάς, φίλοι ακροατές, για την αγάπη σας από όλο τον κόσμο που μας τηλεφωνήσατε. Ευχαριστούμε τον Βασίλη τον Κασάζογλου από τη Γερμανία, την κυρία Ευθυμία από το Αγκίστρι για τις ευχές της. Ευχαριστούμε την Φωτεινή από το Κέντρο, τον Κώστα από το Κέντρο, τον Μιχάλη. Ευχαριστούμε για όσα λέτε
ότι πήρατε από τις εκπομπές μας αυτές με τον κύριο Πιράρ. Ευχαριστούμε τον Τάσο Τοζιάκα για την υπομονή του στα τεχνικά και με μας εδώ στην εκπομπή και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που επικοινωνεί μαζί σας. Φίλοι μας, εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι πάντα καλά. Χαίρετε. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.